Εντείνονται τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού έμπολα στην Ευρώπη. Στη συντονιστική συνάντηση των Υπουργών Υγείας στις Βρυξέλλες χθες, στην οποία συμμετείχε ο Μάκης Βορύδης, βασικό θέμα ήταν ο συντονισμός στη λήψη μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού στην Ευρώπη και ειδικότερα του ελέγχου screening των ταξιδιωτών που φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αεροπορικά, οδικά ή από τη θάλασσα από τις τρεις προσβεβλημένες χώρες της Δυτικής Αφρικής, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία και Γουινέα. Έναυσμα για την σύγκληση της σύσκεψης υπήρξε η απόφαση των ΗΠΑ και της Αγγλίας να επιβάλλουν ελέγχους σε αεροδρόμια. Ο κ. Βορύδης τάχθηκε υπέρ της ενημέρωσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της δημιουργίας βάσης δεδομένων. Όσον αφορά τον έλεγχο εισόδου, μόλον ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τις προσβεβλημένες χώρες, ανακοίνωσε ότι υπάρχει το μέτρο της εγκατάστασης θερμικών καμερών. Ο Υπουργός Υγείας προχώρησε περαιτέρω στο πρόβλημα του ελέγχου των λιμένων και λοιπόν πυλών εισόδου της χώρας από τη θάλασσα. Ως πρώτο μέτρο αποφασίστηκε η πρόσληψη 30 υγειονομικών που θα μεταβούν στα κέντρα πρώτης υποδοχής μεταναστών, όπως και η εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας και των στρατιωτικών. Ο κύριος Βορύδης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομική ή άλλου είδους ενίσχυση, θέση που υποστήριξαν Κύπρος και Ιταλία.